Τα περιθώρια παρέμβαση των Βρυτανικών Αρχών και του συνόλου τη ακαδημαϊκή κοινότητα προ δύο διαφορετικέ κατευθύνσει εξετάζει το Πανεπιστήμιο αναφορικά με τη φιλοξενία των προσφύγων στην περιοχή. Η πρώτη κατεύθυνση σχετίζεται με την αρμοδιότητα και την ενασχόληση τη ιατρική σχολή σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία τη δημόσια υγεία και την υγειονομική κάλυψη των προσφύγων, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην προοπτική παράδοση μαθημάτων στα παιδιά των προσφύγων. Ο Πρίτανη του Πανεπιστημίου, Γεώργιος Καψάλη, και ο αναπληρωτή Πρίτανη, Ανδρέα Φωτόπουλο, επισκέφθηκαν τη Δευτέρα τα κέντρα φιλοξενία σε Κόνιτσα και Δολιανά και την Τρίτη βρέθηκαν στον Κατσικά. Επί του παρόντο, όπω ανέφερε ο Πρίτανη, καλύτερη και πιο όρημη για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υποδομών, κρίνεται η κατάσταση στην Κόνιτσα σε αντίθεση με τα Δολιανά, κυρίω όμω με τον Κατσικά. Το τμήμα που ενδιαφέρει εμά ω Πανεπιστήμιο από κοινού και με την περιφερειακή εκπαίδευση είναι το τμήμα τη εκπαίδευση των παιδιών. Από τη μία μεριά θεωρούμε ότι η παρέμβαση πρέπει να είναι έγκαιρη, με την έννοια ότι όσο ε, γρηγορότερα συγκεντρώσουμε τα παιδιά, τόσο θα αποφύγουμε οποιαδήποτε, οποιαδήποτε άλλα φαινόμενα. Από την άλλη μεριά, ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουν. Ε, Διαγραφή και να έχουν υπάρξει όλες οι ανάλογες προδιαγραφές ώστε πραγματικά οι συναντήσεις με τα παιδιά να είναι ιδέωσες. Αναφέρομαι στον υγειονομικό έλεγχο που πρέπει να προηγηθεί οπωσδήποτε και αναφέρομαι και στην ύπαρξη ενδεχομένως θα ήταν πολύ σημαντικό αυτό για εμάς ενός αρχικά σταθερού διδακτικού προσωπικού το οποίο μπορεί να πλαισιωθεί από εθελοντές. Εμείς ως Πανεπιστήμιο θέλουμε και στις δύο περιπτώσεις να συνεργαστούμε στο επίπεδο προετοιμασίας του συγκεκριμένου διδακτικού προσωπικού γιατί όπως αντιλαμβάνεστε θα απευθυνθεί σε παιδιά και σε ανθρώπους που για πρώτη φορά ε, α, βιώνουμε όλοι μια τέτοια κατάσταση. Ήδη με μια ανακοίνωση την οποία εκδώσαμε, ε, έχουμε 6-7 αραβόφωνους εθελοντές που μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την εμπειρία εκτός των άλλων τη χρειαζόμαστε πέρα από τον τομέα των παρεμβάσεων γιατί όπως γνωρίζετε το επόμενο Σάββατο στις 2 Απριλίου έχουμε έκτακτη σύνοδο στη Μητυλήνη όπου εγώ οφείλω να παρουσιάσω την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή και να ακούσουμε και τις σκέψεις της κυρίας Υπουργού για το πώς πραγματικά αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Τόσο ο κύριος Καψάλης, όσο και ο κύριος Φωτόπουλος έκαναν ιδιαίτερη μνήα στην ανάγκη που υπάρχει για την προστασία της δημόσιας υγείας σε όλα τα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, ειδικότερα στον Κατσικά, μέχρι να βρεθεί οριστική λύση με την κατάσταση. Αυτό που προέχει είναι κυρίως το πρόβλημα στα Γιάννενα. Ο, το μέγεθος α, του, της εγκατάστασης είναι πολύ μεγάλο ε, και τα προβλήματα πολύ μεγαλύτερα από ό,τι είναι στα Δολιανά ή στην Γκόνιτσα. Επίσης στην... στα Δολιανά και στην Γκόνιτσα υπάρχουν ε, κτηριακές υποδομές οι οποίες προσφέρουν καταφύγιο στους ε, πρόσφυγες. Ε, ε, άρα Προέχει το να λυθεί άμεσα το πρόβλημα εδώ. Ε, πρέπει να γίνουν δράσεις για τη δημόσια υγεία ε, που αφορά την, ε, ε, την αποχέτευση κυρίως, την παροχή σαπουνιού, ε, πόσιμου νερού και για καθαρισμό και βεβαίως να βρεθεί το συντομότερο δυνατό μια λύση με την κατάσταση των ανθρώπων αυτών σε πιο μόνιμες υποδομές.